Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, είμαστε στο γήπεδο Ημιτού, στην προπόνηση της Ολυμπιάδας Ημιτού για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της ΑΕ Εθνικής Γυναικών, την Μεγάλη Τετάρτη, κόντρα στην ΑΕΚ Μεσολογγίου. Μαζί μας έχουμε την ποδοσφαιρίστρια της Ολυμπιάδας Ημιτού, την Μαρίνα Τσιρούλου. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τελευταίο μάτς κερδίσατε εκτός έδρας τον Αστέρα Ρεθύνου με 7-2. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας, έτσι. Ναι, ήταν σίγουρα ήταν μια καλή εμφάνιση. Ήταν μάλλον η καλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ήμασταν πιο έτοιμες και πιο καλά δεμένες σαν ομάδα για να μπούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε αυτοπεποίθηση. Είχαμε τον προπονητή που μας έδινε αυτή τη σιγουριά. Μπήκαμε, το παλέψαμε και νομίζω δίκαια το πήραμε. Προηγήθηκαν έτσι δύο δύσκολα παιχνίδια με τις Άβαντες Χαλκίδας και με την Ολυμπιάδα Ημιτού, εδώ που ήρθατε ισοπαλία. Είσαι ευχαριστημένη από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις τρεις πρώτες αγωνιστικές? Νομίζω πως το συμπέρασμα μετά τις δύο αγωνιστικές είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Ενδεχομένως να έχουμε πάρει μια ισοπαλία με τη Χαλκίδα και από εκεί πέρα βλέποντας, είχαμε και καλές ευκαιρίες και με τη Λιβάδα και με τη Χαλκίδα. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, βάζεις, χάνεις. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά με αυτό που έχουμε. Πήραμε πράγματα από τα παιχνίδια, μάθαμε, πήραμε εμπειρία. Παίξαμε με έμπειρες και δυνατές αντιπάλους. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε στεναχωρημένοι σε καμία περίπτωση. Νέος προπονητής και στην ομάδα, έτσι ξεκινήσατε με τον κύριο Γεωργουλόπουλο. Και δύο μέρες πριν την πρεμιέρα είστε με τον Νίκο Γκαλίτσιο. Πώς είναι η συνεργασία σου τώρα με τον νέο προπονητή? Νομίζω ότι έχουμε δεθεί με τη μία, δεθήκαμε πάρα πολύ με τον καινούριο προπονητή και κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Έχει ξαναπροπονήσει η γυναική ομάδα, ξέρει σίγουρα πώς να συμπεριφερθεί στην ομάδα και πώς να μας ανεβάσει επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση από όλους μέσα στην ομάδα και μόνο καλύτερα θα πηγαίνουμε. Ωραία. Μαρίνα, τώρα ακολουθεί το παιχνίδι της Μεγάλης Τετάρτης στο Μεσολόγγι, κόντρα στην ΑΕΚ Μεσολογγίου. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ΑΕΚ Μεσολογγίου στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε με 5-0 τον Ατρόμητο. Ναι, περιμένουμε να βρούμε μια ποιοτική ομάδα απέναντί μας και μια ομάδα που θα παλέψει. Τώρα νομίζω ότι εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε και την αυτοπεποίθηση από την τελευταία νίκη και μια σειρά έτσι, βελτιούμενων ας πούμε, εμφανίσεων. Δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολο ή εύκολο. Θα πάμε εμείς να κάνουμε το καλύτερο. Η Ολυμπιάδα Ημιτού είναι νεοφώτιση στην ΑΕ Εθνική Γυναικών. Ο στόχος της ομάδας? Ο στόχος της ομάδας είναι προφανώς να διεκδικεί κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Το δείξαμε σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, οπότε σίγουρα κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Αν πάμε με τη λογική ότι να πάρουμε κάθε παιχνίδι, δεν φοβόμαστε κάποιον. Ωραία. Μαρίνα, ήθελα και τη δική σου άποψη για το ποδόσφαιρο γυναικών. Το ποδόσφαιρο γυναικών. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αρκετά νέα στον χώρο, οπότε αυτό που έτσι βλέπω είναι ότι τουλάχιστον δεν χαίρει του σεβασμού που θα έπρεπε από τους αρμόδιους. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πάρα πολύ διάθεση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα κορίτσια είναι εδώ στις προπονήσεις με πολύ όρεξη και πολύ πάθος. Νομίζω ότι δεν λείπει τίποτα από το αντρικό. Και... Εσύ πώς αποφάσισες να παίξεις ποδόσφαιρο? Το είχα από μικρή, ας πούμε, μου άρεσε. Δεν το είχα επιλέξει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει και γυναικείο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο γυναικών, μάλλον. Οπότε και αυτό, μάλλον, είναι μια έλλειψη που σιγά σιγά θα πρέπει κάπως να καλυφθεί. Εντάξει, ασχολούμαι με το Στίβο. Κάποια στιγμή είπα. Σε κέρδισε το ποδόσφαιρο, έτσι. Είπα να κάνω μια αλλαγή και ήρθα εδώ που ήξερα ότι. Και είσαι επιθετικός. Ξεκίνησες ως επιθετικός, έτσι. Ναι, σωστά. Είστε μια παρέα. Ναι, ομάδα. Βέβαια. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη με τις συμπαικτριές μου και έχω έρθει σε μια πολύ, πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τα κορίτσια είναι δεμένα χρόνια στην ίδια ομάδα και εμείς οι πιο καινούργοι έχουμε ενταχθεί τέλεια. Η διοίκηση της ομάδας είναι δίπλα σας, κυρία Μαρκέλα. Βέβαια. Ναι, κανένα. Δηλαδή, μόνο καλά λόγια έχω να πω για αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά τρέχουν και στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε μόνοι μας.